Και βέβαια πρέπει, και θα το κάνουμε, να απελευθερώσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα ιδιότυπα δεσμά του κρατισμού. Καμία συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει εάν δεν τοποθετήσει στο επίκεντρό της την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Και το άρθρο 16, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπήρξε παραδοσιακά το τοτέμ των αντιμεταρρυθμιστών στη χώρα μας. Και ως πότε επιτέλους θα ανεχόμαστε αυτή την υποκρισία? Και γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα περιφερειακό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας? Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Τουρκία, γιατί εμείς πρέπει να παραμένουμε δέσμοι αυτών των αγκυλώσεων. Εκτός από την αναθεώρηση του Συντάγματος, υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Κάποιες από αυτές αφορούν στην επαναφορά διατάξεων του νόμου 4009 με τις αναγκαίες βελτιώσεις. Άλλες πηγαίνουν πολύ πέρα από το πλαίσιο του νόμου, όπως αυτός ψηφίστηκε το 2011. Και γι' αυτό εμείς δεσμευόμαστε ότι ειδικά στον τομέα της παιδείας, ό,τι έχετε νομοθετήσει θα καταργηθεί μέσα στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας και η δικιά σας κακή παρένθεση θα αποτελεί μόνο ένα προσωρινό πισωγύρισμα σε μια ποιοτική σύγχρονη εκπαίδευση στη χώρα μας. Με ένα νόμο. Με ένα νόμο. Κύριε Τσίπρα, πραγματικά αναζητώ παρεμβάσεις σας στις οποίες θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκω πολλές. Λυπάμαι που το λέω. Έχουμε διαφορετική αντίληψη και διαφορετική κοσμοθεωρία και για τα ζητήματα της παιδείας.